Η ραγδαία υποτίμηση της λίρας παρασύρει και περιοχές εκτός Τουρκίας, όπως η κατεχόμενη από αντάρτες και ισλαμιστές περιοχή του Ιντλίπ στη Βόρεια Συρία. Οι ισλαμιστές υιοθέτησαν ως επίσημο νόμισμα την τουρκική λίρα το καλοκαίρι του 2020 σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της τοπικής οικονομίας μετά την υποτίμηση του νομίσματος της Συρίας. Τώρα όμως η διολίσθηση της λίρας κάνει τη ζωή στο Ιντλίπ ακόμα πιο δύσκολη. Πιστεύαμε ότι η τουρκική λίρα ήταν καλύτερη από το συριακό νόμισμα, ότι ήταν σταθερή. Όμως από την ημέρα που την υιοθετήσαμε δεν είδαμε κανένα όφελος. Το τουρκικό νόμισμα δεν είναι καθόλου σταθερό και αυτό επηρεάζει αρνητικά τη ζωή και το εμπόριο. Και τώρα όλα έχουν σταματήσει στην περιοχή. Στην περιοχή του Ιντλίπ ζουν περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη πάνω από 90% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να πουλήσουμε. Πρέπει να φέρουμε έναν υπάλληλο μόνο για να αλλάζει τις τιμές, να τις προσαρμόζει. Οι πελάτες πιστεύουν ότι εκμεταλλευόμαστε την πτώση της λίρας. Δεν σκέφτονται ότι η υποτίμηση της λίρας απέναντι στο δολάριο τα προκαλεί όλα αυτά. Στην περιοχή του Ιντλίπ κυκλοφορούν προϊόντα κυρίως από την Τουρκία, ωστόσο οι εισαγωγές γίνονται σε δολάρια και αυτό οδηγεί σε εκτόξευση της τιμής. Θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε τους μισθούς σύμφωνα με το δολάριο στη διάρκεια αυτής της κρίσης. Δηλαδή θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το ύψος με βάση το δολάριο και μετά να πληρώνουμε σε τουρκική λίρα, ώστε να γίνονται οι απλές συναλλαγές. Η υποτίμηση της λίρας δίνει τη χαριστική βολή σε έναν πληθυσμό που πλήττεται από πόλεμο, πανδημία και τον επερχόμενο χειμώνα.